λειτουργικά αναλφάβητη κινδυνεύει να ολοκληρώσει το σχολείο μια μεγάλη μερίδα των μαθητών. 16χρονοι υστερούν σημαντικά σε κρίσιμα μαθήματα του σχολείου, τα οποία αντιστοιχούν σε βασικές δεξιότητες για τη ζωή. Η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Παιδείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, ζητώντας άμεσα μέτρα, τα οποία να ξεκινούν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΑΔΠΙΔΕ, στην ετήσια έκθεσή της για το 2019, παρουσιάζει τις απογοητευτικές επιδόσεις των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου στα γενικά και στα επαγγελματικά λύκεια. Ενδεικτικά, στην ελληνική γλώσσα, το 7,1% των μαθητών γενικού λυκείου έχει βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση κατά το σχολικό έτος 2017-18. Πολύ χειρότερη είναι η κατάσταση στη φυσική, όπου ένα στους δύο, το 48,4%, βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση. Επίσης, άσχημη είναι η εικόνα των επιδόσεων στα μαθηματικά, την άλγεβρα, στην οποία είχε κάτω από τη βάση το 38,9%, και στη γεωμετρία, όπου κάτω από τη βάση ήταν το 44,2% των μαθητών. Χειρότερη είναι η εικόνα στις επιδόσεις των μαθητών της δεύτερης τάξης των επαγγελματικών λυκείων. Εκεί ένα στους 5, το 20,4%, πήρε κάτω από τη βάση στην ελληνική γλώσσα και πάνω από τους μισούς στα μαθηματικά, το 52,7% στην άλγεβρα και το 51,3% στη γεωμετρία. Στη φυσική και τη χημεία τα ποσοστά είναι μικρότερα, αλλά επίσης υψηλά, 41% και 40,8% αντίστοιχα. Και να τονιστεί ότι οι επιδόσεις αυτές σημειώθηκαν σε ένα πλαίσιο σχολικών βαθμολογιών όχι ιδιαίτερα αυστηρό, πόσο μάλλον όταν ο μαθητής βρίσκεται στο μετέχμιο να ξεπεράσει ή όχι τη βαθμολογική βάση. Η ΑΔΠΙΔΕ αναφέρει ότι οι μαθητές αυτοί έχουν αυξημένη πιθανότητα να είναι λειτουργικά αναλφάβητοι και διευκρινίζει ότι τα προβλήματα που εμφανίζονται στο λύκειο σε σύγκριση με το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο δεν είναι προβλήματα αποκλειστικά του λυκείου, αλλά όλων των βαθμίδων τα οποία σωρευτικά κατέληξαν στο λύκειο. Προβληματίζει βέβαια το γεγονός ότι οι αντιλήψεις και οι πρακτικές του δημοτικού και του γυμνασίου, ίσως λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα τους, δεν αποτύπωσαν τα αρχόμενα προβλήματα λειτουργικού αναλφαβητισμού και ενδεχομένως δεν κινητοποιήθηκαν εγκαίρως. Και η ΑΔΠΙΔΕ προσθέτει: σε κάθε περίπτωση και σε αυτή τη φάση, η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει ταυτόχρονα να παρέμβει τόσο προληπτικά, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και επανορθωτικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερης φροντίδας πρέπει να τύχει άμεσα το επαγγελματικό λύκειο. Στην έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο της ΑΔΠΙΔΕ, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Ηλία Ματσαγκούρα, προτείνεται: αναδιαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αξιολόγηση των μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού και υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την περαιτέρω αξιοποίηση του ψηφιακού ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου.